Για τις ανάγκες της σημερινής μας ιστορίας θα πάμε περίπου 3 μήνες πίσω στο χρόνο. Εκεί, γύρω στα μέσα Φλεβάρι. Για μία ακόμα φορά περπατούσα για ώρες μέσα στο δάσος, προκειμένου να συναντήσω την περιβόητη γιαγιά Medium, που μπορούσε να δει όχι απλά το μέλλον, αλλά ακόμα και το water μέλλον, αφού όπως λένε άλλοι τον καφέ, αυτή διάβαζε το τι θα γίνει μέχρι και από τα κουκούτσια και τις γραμμές στο καρπούζι. Είχα τρελή αγωνία να δω τι θα μου πει η γιαγιά εν ώψη των 2 σημαντικών ντέρμπι μέσα στην Τούμπα. Αρχικά στις 25 Φεβρουαρίου με τον Ολυμπιακό και μετά από λίγες μέρες με την ΑΕΚ. Τα δέντρα και η πυκνή βλάστηση με οδήγησαν μετά από λίγη ώρα στη γνώριμη πια καλύβα. Άνοιξα την πόρτα και απέναντι μου καθόταν η γιαγιά. Με την πίτη γαμψή, αλλά Άρη Καρασαβίδη. Με τα αυτιά Νασιόπουλου, την καμπούρα του Νίκολα Νίκητς και το ένα και μοναδικό φρύδι, περισπωμένη. Φρύδι περισπωμένη γιοφύρη, τύπου κορδονούρι, τη χέτη λασποτήρα λατσιαντάκι και το σαγόνι κράμα Γιάτσεκ Μοχ, Μπάμπι Μουστακίδη, με υποδέχτηκε με το σαρδόνιο χαμόγελο Extreme Sports, αφού τα κενά ανάμεσα στα δόντια ήταν τόσο μεγάλα που για να πάω από το ένα δόντι στο άλλο έπρεπε να κάνω παρκούρ. Η γριά ήταν τόσο άσχημη που ο Κωστίν Λάζαρ έμοιαζε μοντέλο βγαλμένο από διαφήμιση κρέμας προσώπου για άντρες. Σε περίμενα, πουνάκι μου! Άργησες! Άργησες, αγόρι μου, άργησες! Τελευταία φορά είχα έρθει εγώ στο στούντιο! Το θυμάσαι! Το θυμάμαι, γιαγιά. Εκεί! Με τις αυγοθήκες στον τοίχο! Για επιθύμηση με λίγο! Γιατί έχετε τις αυγοθήκες γύρω-γύρω! Γιατί! Αυγοθήκες, γιαγιά, επειδή πρέπει να βγω στον αέρα κάθε μέρα. Με το που ήρθες! Άκουλε αυγοθήκες να βγω! Είπαμε, οι αυγοθήκες είναι για τη μόνωση, γιαγιά. Μόνωση! Μόνωση! Κι άμα στο στούντιο δεν είσαι μόνος! Και έχεις παρέα πάλι μόνος ή έχεις! Έλα! Κόπιασε τσατσαρούλι! Κόπιασε! Κόπιασε να σου πω το φρέντο καπουτσίνο! Τι, δεν μου πεις τη γυάλα, γιαγιά? Όχι! Μετά την τρίτη επίσκεψη παίρνεις à la carte, σε πάω στο επόμενο level, στο VIP. Όχι VIP, γιαγιά. VIP. Μη με διορθώνεις! Μη με διορθώνεις! VIP! Πρέπει ο πελάτης να πιει τον καφέ πρώτα. Άντε, τράβα δύο τζούρες από το φρέτο. Να δω τον αφρό. Να σου πω τι θα γίνει στα δυο ντέρμπι. Τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό δεν ήρθες! Ναι, γιαγιά, μα πώς... Είπαμε! Φιδιαλώσουμε! Αν και τώρα τελευταία, πολλοί το παίζουν πολύ ξεροί! Θα λένε πως τα ξέρουν όλα! Μαγκέψανε τα λάχανα και κάνουνε χωρίστρα! Μαγκέψαν τα ριχά πιάτα και ζητάνε σούπα! Μαγκέψανε τα σόβρακα και ζητάνε τσέπες! Μαγκέψαν τα μανταλάτια και κάνουν μονόζυγο! Μαγκέψαν τα περίπτερα και θέλουν ασανσέρ! Εντάξει, γιαγιά, κατάλαβα το πνεύμα σου. Πες μου, σε παρακαλώ. Πες μου, έχω ανυπομονησία. Πες μου τι βλέπεις. Βλέπεις, πάω τρένο. Η ομάδα έχει βρει το δρόμο της. Πηγαίνουμε φουλ, πάμε. Τι θα γίνει τώρα με το γάβρο που παίζω σε λίγες μέρες? Άσε το! Ο Λεβέκ, χαιρετίσματα έχεις. Ο Λεβέκ, τι... Πέρασε τις προάλλες. Να ξέρεις, αυτός που είναι πιο συχνά τραυματίας και από το στρατιώτη Ράιαν. Και το μάνατζερ Ράγκμπι, στο Survivor. Ξέρεις και το μάνατζερ Ράγκ... Εννοείται! Εννοείται! Να ξέρεις, σου κάνω προφητεία για το Λεβέκ. Θα πάει στην Έδεσα και θα πάθει καταράκτη το πουδάκι μου στα μάτια. Και μετά θα πάει στην Καβάλα και θα συγκαεί ο καβάλος του. Στο δε νοσοκομείο υγεία δεν το βάζουν μέσα, τρώει πόρτα. Ας τα αυτά ρε γιαγιά, σε παρακαλώ πες μου. Τι βλέπεις το μάτς με τον γάβρο? Σε λίγες μέρες παίζω με τον γάβρο, έρχεται! Θα το διαλύσω! Είμαι ανώτερος φέτος! Οιμέ! Οιμένα! Ουί! Φεφ! Παπέ! Δεν θέλεις να σου πω τι βλέπω. Έλα.
Έλα ρε γιαγιά, σε παρακαλώ, μου το... Άσε με! Μη μου το κάνεις αυτό ρε γιαγιά, σε σου πω εγώ! Τι βλέπω? Βλέπω... Με το γάβλο βλέπω μία Ντίνα! Ντίνα? Ποια Ντίνα, τη Σπυροπούλου? Όχι! Μια στιγμή! Κάτσε λίγο! Να κάνω στο πλάι τον αφρό με το καλαμάκι! Βλέπω κάτι πριν την Ντίνα! Άντε! Μία Σερπαντίνα! Βλέπω! Τη βλέπω που κατεβαίνει! Απλώνεται! Ανοίγεται! Και χτυπάει μία κούλα! Μία κούλα? Μια στιγμή γιαγιά, στο μάτς με το γάβρο είμαστε, με την κούλα μετά παίζουμε. Όχι! Όχι, μια στιγμή! Κάτσε! Γιασίκε! Παπατράχα! Διακόπτη! Κάτσε ρε γιαγιά να πούμε, έχουμε τον καημό μας, πες μας πια την κούλα! Δεν είναι κούλα! Α ναι, είναι κουκούλα! Μια Σερπαντίνα χτυπάει μια κουκούλα! Τη βλέπω! Είναι στημένο το έργο! Σε παγιδεύουν! Θα σε τυλίξουν! Σε 52 κόλλες χαρτί! Βλέπω τη Σερπαντίνα! Βλέπω μια σπανιόλα ψυχή! Με προγναθισμό! Που όταν βρέχει πίνει 2 λίτρα βροχή ο μαλάκας! Με κλεισμένο το στόμα! Να χαροπαλεύει! Στάσου! Ακούγε μουσική υπόκρουση! Το ποιος έχει φυγημένη και στα χείλη δακομένη ποιος! Ρε γιαγιά, σε παρακαλώ. Μην πες με τον πόνο μου και με τον καημό μου. Άκουσέ με που σου λέω! Άκουσέ με! Το τραγούδι δεν είναι τυχαίο! Ποιος έχει φυγημένη και στα χείλη δακομένη ποιος! Ποιος αυτός! 3-0 στα χαρτιά! Κάτσε ρε γιαγιά. Περίμενε, δεν καταλαβαίνω, πραγματικά με μπερδεύεις. Ναι, τσάτς! Η Σερπαντίνα χτυπάει την κουκούλα! Α, κι αυτός, ο Σπανιόλος, ο Κούρκουλος! Βλέπει την ταινία! Τι ταινία? Σόντα, ξέρω εγώ τι ταινία! Ταινία Western! 2 έργα, Κυριακή απογευματική! Ταινία! Από τα Μιακή! Ο Ημέλδα! Ο Ημέ! Αλλή και τρισαλή! Συφορά, σοριάζεται ο Λεβέντης το παλικάρι. Χαροπαλεύει. Κρατάει αρχικά το μάτι του. Κάτσε, όχι, περίμενε. Δεν το δω πιο καθαρά. Περίμενε. Μετά, όχι, το μέτωπο τελικά. Άτυρο. Κρατάει τα μάγουλα, όχι. Μετά κρατάει τα κολομάγουλα. Όχι, κρατάει το σύλλος. Το τέλος, τη φτέρνα, το σβέρκο. Το μπούτι. Γιατί στο μπούτι είναι το beauty. Βλέπω και ένα μπάρμπα. Πιο γραφικό και από βόλτα με γόνδολα στη Βενετία με ολόγιο μου φεγγάρι! Και γονδολιέρι καβλιάρι, πρώην τενόρο να τραγουράει σαφέτη! Και λέει πάμε να φύγουνε! Τέλος και δεν ρωτάει κανέναν! Και τους παίρνει να φύγουν! Τι είναι αυτά που μου λες ρε γιαγιά? Δεν θα αρχίσει καν το μάτς! Όχι! Φεύγει! Δεν τα αφήνει τον γιατρό να μπει μέσα, του χτυπάει την πόρτα! Και δεν τον αφήνουν! Και πάει στο νοσοκομείο! Όπου θα διαγνωστεί αρχικά με οτίτιδα, μετά με πλατυποδία, με καταράκτη, αιμορροίδες, ποδάγρα! Τελικά ζάλι και μετό! Αράγγιος! Αλλά όχι! Μια στιγμή! Με ειδοποιούν από το κοντρόλο, τελικά ήταν ανεμογκάστρι! Μα τελικά, τόσο θέατρο, πώς να μην το λένε ο Όσκαρ του Μανάκα! Πώς! Γιαγιά, μη βρει, σε παρακαλώ! Άσε με! Να το βγάλω από μέσα μου! Στα λέω καθαρά! Και μετά τον τραυματισμό αυτού νου, στο πέτρα ψαλίδι χαρτί, θα κερδίσει πάντα το χαρτί, να ξέρεις. Και ο Ολυμπιακός τι? Ολυμπιακός Χεσμολάχ! Ξεβλέπει πίσες με τέν! Απλά δεν θα παίξει το μάτς. Με την ομάδα σου, γιατί θα παίξει, βλέπω σεραϊκό σκορ. Μπουχάτσα με εξάρα! Το θυμάσαι? Πώς δεν το θυμάμαι γιαγιά? Δεκέμβριος! Του 87! Αυτό φοβούνται. Γι' αυτό δεν θα παίξουν ποτέ. Και σου έχουν στήσει παγίδα. Όλοι οι ντεμέκ εχθροί που λέει φίλοι μεταξύ τους. Βλέπω λοιπόν ένα ψάρι να βγάζει ήχο πτηνού. Πώς θα γίνει αυτό ρε γιαγιά? Κάτσε ρε γιαγιά. Με έχεις καταμπερδέψει, ένα ψάρι να βγάζει ήχο πτηνού. Απλά ο γάβρος θα κάνει κοκοκό. Ένα ψάρι που βγάζει ήχο πτηνού. Ο γάβρος θα κάνει κοκοκό. Θα απολυθεί ο ηθοποιός. Και ήσουν να λάβει ιδανικός για την περίσταση, ο Κοκότοβιτς!
και τον νέο ύμνο τους μάντεψε ποιος θα τον ακουδήσει! Αυτός ένα μηδέν! Μη μυρονεύεσαι! Τη γιαγιά! Θα σταματήσω το σκέτς! Για πες, τον προπονητή! Όχι προπονητή! Α, αυτόν που θα τραγουδήσει τον νέο ύμνο! Ο Κόκοτας! Μετά την ποινικοποίηση της ανοιχτής κορδέλας χαρτιού, θα καταργηθούν οι σερπαντίνες και το καρναβάλι! Όπως και το άσμα χάρτινο το φεγγαράκι! Θα πας στα μπουζούκια, θα ανέβει η θεά να χορέψει το τσιφτετέλι, θα τις πετάξεις χαρτοπετσέτες και θα σου πει θα και με σκοτώσεις, βρε! Πάω και σ' αγαπώ, πάω και σε ένας. Sold out για προθέρμανση δεν έκανε κανένας. Θα ακουστεί αυτό! Για τώρα τι να σου πω, πιστεύω ότι πρέπει να είσαι πολύ ντεφορμέ. Έτσι λες, Κακομύρη, δεν ξέρεις τι έρχεται. Θα σπρίσει το μαλλί σου. Θα χαλάσεις τη φωνή σου με αυτά που θα γίνουν! Δεν θα θες να πας για εκπομπή! Δεν θα κοιμάσαι τις νύχτες! Με τρομάζεις, γιαγιά. Πούς ακόμα! Πούς ακόμα! Θα γυριστεί ξανά το ποτέ την Κυριακή! Εννοώ ποτέ δεν θα παίξω Ολυμπιακό στην Τούμπα! Και θα φωνάζει ο άλλος! Στέλλα! Φύγε! Κρατάω ρολό ταμιακής! Βλέπω και να αναδείχνει τα μελέτητά του ή όπως τα λένε οι μορφωμένοι τα γεννητικά του όργανα. Ένας μη μιλάς, ένας μυρλαλάς. Θα τα δείξει. Κανένας από τους δύο δεν θα τιμωρηθεί. Ούτε ο Μαρθία, ούτε ο μυρλαλάς. Αλλά η θεία δίκη θα του δώσει τον πούλο. Ο ίδιος ο γάβρος. Σαν το κολόχαρτο ένα πράγμα. Το χρησιμοποιείς για να καθαρίσεις ακαθαρθίες σου και αφού έχεις κάνει τη δουλειά σου αμέσως μετά το πετάς στο καλάθι των αχρήστων. Γιατί είναι βρώμικο και λερωμένο και δεν το θέλεις πια να το κάνεις. Ε! Α! Μια και λέμε καλά μπαλίκια, βλέπω κι άλλο μάτς σε πόλη δίπλα σε ποτάμι. Με ένα άλογο για σήμα. Τη Λάρισα. Δεν ξέρω πώς τη λένε. Είναι σε ένα σούπερ μάρκετ από το Ιράν. Δεν κατάλαβα. Βλέπεις ένα άλλο μάτς στη Λάρισα, ένα σούπερ μάρκετ από το Ιράν. Ναι, ναι! Αυτός! Ο Μασούντ! Της! Ο Μασούντ της από το Ιράν! Ο Μασούντ! Το Μασούντ! Ναι! Επειδή λέγαμε για καλαμπαλίκια για τον Μιλαλάς, που ήρθε και έδινε τα καμπανέλια του, και αυτός ο Μασούντ σε άλλο μάτς θα τα χαϊδέψει του άλλου νου, του Ζίζιτς! Κανονικά, για αυτά τα θέματα δεν θα πρέπει να γίνει αρχή διαλόγου. Λέω εγώ τώρα, μια αρχή διαλόγου, να ξεκινήσουμε ένα διάλογο. Τι θα γίνει ρε γιαγιά με το γάβρο, μη με σκάς, πες μου. Ο Ισπανός πάει στο νοσοκομείο και λέει στην πρώτη σεξι νοσοκόμα που βλέπει. Έχετε κολάρα, σας παρακαλώ πολύ, του λέει αυτή. Έχω κολάρα, ναι, αλλά τις φοράω στριγκ και τη χαίρεται μόνο ο νούφριος, ο γκόμενός μου. Δεν εννοώ αυτό, συγγνώμη, κολάρα για το λαιμό εννοώ. Λέει ο Ισπανός, γιατί έχω πάθει μετατόπιση σπονδύλου και μου δάκωσε το χυλάκι η Τίνκερμπελ, η νεράιδα των δοδιών. Για όλο αυτό το σκηνικό δεν θα σε αφήσουν να παίξεις και θα τιμωρηθείς. Τσακμπακ! Από μία που τη λένε Βρασόλα, Μπρασελού, Σκουλαρίκο! Δεν ξέρω ακριβώς, σε καθαρίζει εδώ στον αφρό! Και δεν θα παίξεις ποτέ με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό κι εγώ δεν σου λέω τα χαρτιά, φοβάμαι σε τραυματίσω, φύγει κανένα χαρτί. Έτσι, ο τερματοφύλακάς σου, ο Χριστουγεννάκης. Ο Πασχαλάκης. Εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε στις γιορτές. Ο Χριστουγεννάκης θα φάει τα πρώτα του τρία γκολ στα χαρτιά. Αυτός που ούτησε φοιτητική ευθεία δεν τρώει γκολ. Αλλά ο Γερμανός με τα κινητά έχει περισσότερες πιθανότητες να τον καλέσει στην εθνική από τον άλλον που είναι προπονητής. Και προτιμά αυτόν που τα πνίγει σαν κουνέλια και θα πανηγυρίζει σαν μπαρτσακλό όταν ακυρώσει τον γκολ τίτλο Κομίνης. Τι, όπα, 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 γιαγιά, όπα, πήγαμε σ' άλλον, πήγαμε αλλού με πας τώρα, γιαγιά! Ποιο γκολ, τι εννοείς, τα πρώτα γκολ στα χαρτιά, γιατί θα έχει κι άλλα! Μίλα! Μίλα τα χλάδια και αβοκάντο και φρούτα του δάσους. Άσχετο, θα φύγει κι ο Σόζο Μπαλέστρος Χάρος από το Survivor. Γιαγιά, πόσο στα... πρόσεξε! Έρχεται η ΑΕΚ να παίξει και στο 86 σηκώνεται αυτός που αποθηκεύει στα κρασιά και τους το καρφώνει. Παραζάλι, κλάμα, θρίαμβος,
παραλήρημα για το πρωτάθλημα. Ο Χαλκιδική, το Τρυπόδι, ο Ανθρωποφάγος, ο Γεώτρηση, τους το βάζει. Και ο Ιμπέ έρχεται. Έρχεται ο Σποκ με τα αυτιά δορυφορική κεραία. Πιάτο! Μια το μετράει μια στιγμή. Ατελικά το ακυρώνει. Κάτσε, περίμενε. Το ξαναμετράει. Περίμενε. Όχι! Το ακυρώνει. Ναι, ναι, στην αρχή αυτοί μας είπαν ότι εμείς θέλαμε. Ρε γιαγιά, πες με, θα με τρελάνεις. Τι γίνεται εκεί, πες μου να ξέρω τι θα γίνει. Και σου κλέβουν το πρωτάθλημα. Έτσι. Στιγνά. Κοινικά τα βατζιλίκη. Και βλέπω και ένα πιστολάκι. Για τα μαλλιά. Όχι. Κανονικό. Γιατί θα πέσει μαύρο πέπλο. Και θα τρελαθεί ο Πόντιος. Και θα νιώσει ότι έρχονται μέσα στο σπίτι του για να του το κλέψουν. Να του κλέψουν τον ιδρώτα του! Να κλέψουν αυτό που περιμένει 33 χρόνια. Και άλλοι με τα κίτρινα! Θα είναι ντεμέκτρομο καθημένοι τα πουλάκια μου και θα βγάζουν τη σέλφι και θα πίνουν τις καφεδιάς τους ο ένας με τον άλλον και ο άλλος με τους δυο σβέρκους. Μόνο που δεν θα παίζει στα Ταλίνα Μανταλίνα και στον κόλο μια σωλήνα. Αυτός με τους δυο σβέρκους και το πιτσικαρισμένο σακάκι! Θα ανεμίζει τα χέρια του σαν να πνίγεται στη φούσκο θαλασσιά. Την τρίκη μία και την τρίκη δύο. Κι αν το σκόρ είναι κουλουράκι βγαίνουμε. Αν είναι ένα μηδέν είχες μεντάν λε τρεμοκρατή κοκοκό αβαβά. Και τι γίνεται γιαγιά. Κι ο άλλος ο Κορνέ θα ομολογήσει μόνος του. Κι ο αποτυχημένεθ. Στην Ισπανία τα ίδια θα πει. Αλλά αυτός που έχει το καπό στο όνομά του, αρχικά και μετά ένας μηχανάκιας, ένας βέσπας, ένας σκουτεράς, κάπως έτσι, θα σου κόψουν τρεις κι άλλους τρεις. Και το σχέδιο προδοσίας του Ντεμέκ φίλου και η συμμαχία με το Σάπιο θα ολοκληρωθεί. Και τόσους βαθμούς μείων θα έχει μόνο στην Αντακτική. Τι είναι αυτά που λες, ρε γιαγιά. Τι είναι αυτά που λες. Και θα έρθουν τότε μέρες δύσκολες. Μέρες που θα ξεβρακωθούν όλοι οι Ντεμέκ εχθροί, υποτιθέμενοι εχθροί μεταξύ τους. Και μόνο το κανάλι της Βενετίας θα βγάζει χολή κατά του Ιβάν, κατά του ΠΑΟΚ. Και θα παρουσιάσουν αυτόν που άνοιξε την Παναγία σου Μελά σαν ένα κοινό εγκληματία, σαν ένα γκάγκστερ. Και θα παίζουν στα κανάλια τους μισά ώρα αφιερώματα. Και τότε θα επέλθει το οδικό ξεβράκωμα. Οι Ντεμέκ εχθροί θα ανταλλάσσουν γλωσσόφυλλα και θα προσπαθούν να διασχερούν τον Πόντιο και τον ΠΑΟΚ. Οι βουτυγμένοι στην αμαρτία και στα σκατά θα μας κουνούν το χέρι. Θα μας πουλούν ηθική. Και την ίδια ώρα την είδηση για το τροφαντό αγόρι και την ποινική δίωξη για το πλεούμενο με τη λουκουμόσκονη θα την καταπιούν όπως ο Πόλνο κατάπινε τα χάμπουργκερ. Υποκριτές, σάπιοι βρωμεροί. Και σκοπός του σαν ένα φύγιο μουσάτος. Στιγματισμένος, αντιματισμένος, αποκαμωμένος, απογοητευμένος. Τι λες γιαγιά, τι είναι αυτά που λες. Και θα γίνουν όλα αυτά. Αντί όμως να φύγει, ο Πόντιος θα πεισμώσει ακόμα περισσότερο. Και τότε, ακόμα και ο πιο αδαής, ο πιο ανυποψίαστος παοξής, θα καταλάβει πόσο πολεμούν τα τέσσερα γράμματα και θα συσπηρωθείτε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και οι παίκτες σου και ο προπονητής. Όλοι παλικάρια δεν θα κολλώσουν πουθενά. Θα πάρουν 70 βαθμούς μέσα στο χορτάρι. Αυτοί θα είναι άξιοι πρωταθλητές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και τι θα γίνει, γιαγιά. Τι θα γίνει, Τι θα γίνει. Η κίτρινη που έσκοβε πριν 10 χρόνια για το χάνθινο του γάβρου με το Βάλνερ θα γίνει ο γάβρος με τα κιτρινόμαυρα. Θα κάνει ακριβώς τα ίδια. Και θα τις κάνουν όχι το χατήρι, αλλά το χαρτήρι οι δικαστές. Και θα είναι η πρώτη στη χαρτούρα στο μπουζούκι όταν θα πηγαίνει στα μπουζούκια. Πρώτα οι αξίδες θα γίνουν χαρτούρα. Και η έδρα της ομάδας θα μεταφερθεί στο Χαρθούμ. Και σήμα θα βγάλουν το βυζαντινό δικέφαλο και θα βάλουν έναν χαρταετό. Και μετά θα πετάγονται κάθε τόσο, κάθε μέρα,
κάθε ώρα, κάθε λεπτό και θα λένε πόσο δίκαιος, πόσο αντρίκιος είναι αυτός ο τίτλος, πόσο άξια η ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Σαν να λέει η Kim Kardashian πόσο περήφανη είμαι για το μικρό μου κολαράτι. Και μετά τι, γιαγιά, θα κλείσει χωνιά με τέτοια πίκρα? Α, περίμενε παιδάκι μου, περίμενε, δεν τελειώσαμε. Μετά, ευλογία, η μοίρα θα παίξει το παιχνίδι της και θα έχει την ευκαιρία να τους ανταμώσεις. Οικοδόμος θα βάλει το πόδι του. Οικοδόμος, τι χτίζουν ομάδα? Άσε, περίμενε, μέσα στο σπίτι τους, σε τελικό, θα το φροντίσεις στα χασομέρια, οικοδόμος με ψαλίδι, που θα το ζήλευε και ο Τρίφος ο μωρός. Και τι θα γίνει? Τι θα γίνει στον τελικό? Στον τελικό θα κάνεις χαρτοκοπτική μονή να σου Περκατερίνα τη χάρτινη. Θα την ισοπεδώσεις. Ο Αλέκος με την κοτσίδα θα σε κοψοχολιάσει. Θα χάσει πέναλτι. Το μασχαλοκάβαλο σορτσάκι του μακριμάνικου Αφάνα θα χάσει τετατέτ. Αλλά μετά... μετά... ο Πορτογάλος ηγέτης με το πανί στο μπράτσο, που είναι πιο ΠΑΟΚ και πιο Έλληνας από όλους, θα το καρφώσει απαντώντας το τι είναι αυτό, ρε! Και το μόνο που θα μπορεί να το σταματήσει μέσα στο γήπεδο θα είναι η πινακίδα που θα την καρφώσει με το πόδι του και θα την πηγαίνει βόλτα. Και θα φωνάξουν την Νικολούλη, γιατί θα χαθεί η μπάλα από τον ΠΑΟΚ. Και ο άλλος, ο οικονομόπουλος της μπάλας, ο Βαψομαλιάς, θα βγει να πει πως είναι το αφεντικό. Μπουκωμένος και διωγμένος, αλλά αφεντικό. Και 17.000 τρελαμένοι θα ζήσουν την απόλυτη ειδονή. Άκουσέ τους, άκουσέ τους, και θα ζήσουν την απόλυτη ειδονή να προσκυνήσει μέσα στο σπίτι της αυτή που το έκλεψε το πρωτάθλημα. Και θα είναι τέτοια ειδονή από τους Μάου Μάου που δεν θα τους πέφτει για πολλές μέρες η διάθεση. Και θα υποκληθούν όλοι στην κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα, γιατί όλοι είμαστε ανήψια της Θείας Δίκης. Γιαγιά, τι είναι αυτά που λες? Θα πάρουμε το κύπελο και θα ισοπεδώσουμε την ΑΕΚ? Σήκωσέ το. Το ένα στα χέρια του Ιβάν, του Βιερίνια, του Πέλκα, του Πρίγιοβης, του Βαρέλα, του Πασχαλάκη. Στα χέρια των παιχτών. Και το άλλο, το κλεμμένο στα γραφεία στο ΟΑΚΑ, χάρισμά του στο λερωμένο. Εγώ είμαι ο ταμπλούχος, αυτό θα πεις. Και μετά, μετά τι, μετά? Μετά αρχίζουν τα γούστα, βλέπω Πάολα, βλέπω αριστερό Έλληνα μπακ από την Αγγλία, στόπερ από τη Γερμανία. Α, πίκρα και για τον Ποτία, θα βγει δεύτερη Φουρέιρα, η Μεξικανή, δεν θα μπορέσει. Και ο λαός? Ο λαός τρελασμένος, μεθυσμένος για τον ντάμπλ, για τη Θεία Δίκη, θα ακούσει αυτό, το ακούς. Γιαγιά. Άκου καλά, άκου, άκου. Αυτό είναι η επόμενη μέρα. Αυτό θα περιμένεις. Το ακούς? Το ακούω, γιαγιά. Το ακούω, γιαγιά. Το ακούω. Γεια σου, γιαγιά. Γιαγιά. Γεια σου, ρε γιαγιά. Άκουσέ το, παιδί μου. Άκουσέ το, να το συνηθίσεις. Αυτό είναι ο επόμενος στόχος. Ζήσε το όνειρο. Ζουμουσού, Κωστάκη. Ζουμουσού, ρε γιαγιά. Ζουμουσού. Για αυτούς που έφυγαν και δεν πρόλαβαν. Για αυτούς που δεν είναι πια εδώ. Για αυτούς που μας άφησαν, παιδί μου. Για αυτούς. Μας την έβγαλες. Ζητή μας την έβγαλες. Αλλά χαλάλι. Χαλάλισε.
εντάξει, άστο να παίξει, αδερφέ μου. Άστασε τον Όβιαλα να παίξουν. Άστασε τον Όβιαλα να παίξουν. Άστα. Αυτά. Γιαγιά, σε ευχαριστώ. Για τι πράγμα! Που μας περίμενες. Εγώ σας περίμενα. Πάω, κουβρε. Πότε σαν ο Νίκος αθλητικός όμιλος Κωνσταντίνου πολιτών. Τόσος καημός, τόσο ντέρτη, τόση υπομονή, τόσες εικόνες, τόσα χρώματα, τόση ιστορία, τόση παράδοση. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό, παιδί μου. Φύγει και μη φοβάσαι κανένα και τίποτα. Ποιος εισπυρωμένος από ποτέ θα είσαι. Όλα θα γίνουν για αυτόν τον σκοπό. Όλη μια γροθιά. Όλη. Για να πάει ο ΠΑΟΚ εκεί που πρέπει. Για να πάει ψηλά. Και να τον βλέπουν όλοι από χαμηλά. Να τον καμαρώνετε. Αυτό. Γεια σου, γιαγιά. Ζουμουσού, γιαγιά. Ζουμουσού! Ζουμουσού λέμε! Άντε, πρέπει να πας και σε διάλειμμα. Το ξέρω, γιαγιά. Άντε, σε χαιρετώ. Φιλάκια. Α, να μου πεις, δεν μου λες, να σου πω τον νικητή του MasterChef. Δεν με νοιάζει, ρε γιαγιά. Δεν με νοιάζει. Άντε, γεια. Γεια σου, γεια.